Φτιάγα μέχρι τη Γάβρο. Για τους Οδωλούς μέχρι το Καστελόριζο. Θυμάστε, το πιο λακωνικό και χειρό μήνυμα της παγκόσμιας ιστορίας αποτελείται από δύο συλλαβές. Όχι. Ένα μήνυμα που θυμίζει σε όλους ότι η δημοκρατία και η ελευθερία είναι αδεώδια κατάλυτα που θα θριαβεύουν όσο υπάρχουν αθάνατες ελληνικές ψυχές. Ψυχές τολμηρές πέρα από τις δυνάμεις τους, εξακίνδυνες σε γνώση τους και αισιόδοξες δυσκολίες. Είναι το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 Zeus που πέταξε πάνω από τη Θεσσαλονίκη σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική πτήση. Χρόνια πολλά Ελλάδα! Στον καιρό της πανδημίας, ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου δεν περιέλαμβανε τις καθιερωμένες παρελάσεις, όμως το μήνυμα για τις αξίες της αντίστασης στη φασιστική εισβολή, όπως η Εθνική Ενότητα και η Αλληλεγγύη, ήταν στα χείλη όλων επίκαιρο όπως τότε και πάντα. Το έπος του 40 μας συγκινεί και μας εμπνέει. Σήμερα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, εν μέσω έντασης της πανδημίας και της έντασης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελεί ένα πρότυπο ενότητας, ομοψυχίας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Η ιστορία μας διδάσκει ότι η πατρίδα μας δυναμώνει και υπερβαίνει κάθε εμπόδιο όταν είναι ενωμένη. Θυμόμαστε τα λόγια του Οδυσσέα Ελίτη, ενός από τους πολλούς που έζησαν το θαύμα της Αλβανίας. Είδα στο πρόσωπο των στρατιωτών μου τη λάμψη που είναι ικανός ο ελληνισμός να αναδύσει όταν πιστεύει στο δίκαιο του. Αιωνία η μόνη μνήμη, αιωνία η μνήμη. Στο Ηράκλειο, μετά την επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, πραγματοποιήθηκε υποκαταρακτώδη βροχή μια λυτή τελετή στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Στα Χανιά, στα πλαίσια των εορτασμών της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, πέταξαν πάνω από την πόλη F-16. Την ίδια ώρα στο Καστελόριζο κυματίζει από νωρίς το πρωί η μεγαλύτερη σε ιστό ελληνική σημαία που ανήκει στο γνωστό Ηρακλειώτη Μανώλη Βουτσαλά. Λέω αυτοί οι άνθρωποι εκεί τώρα το μικρό νησάκι αυτό που ήταν στο επίκεντρο και στη κουβέντα και στο ένα και στο άλλο, λέω να πάω εκεί να γίνει μια εμψύχωση. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου ο κριτικός και οι συνεργάτες του ύψωσαν την ολομέταξη σημαία των 745,5 τετραγωνικών μέτρων και βάρους 200 κιλών, στέλνοντας τον απανταχού ελληνισμό το δικό τους μήνυμα. Δεν είναι δική μου, μπορεί να την φτιάξω εγώ, αν ανήκει στην πατρίδα. Της πατρίδας μας είναι η σημαία.